Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι όταν εκλέγεται κάποιος συνδικαλιστής σε ένα κλαδικό συνδικάτο, κοινοποιεί την εκλογή του και στην εργοδοσία και στην επιθεώρηση εργασίας. Άρα λοιπόν οφείλατε εσείς να γνωρίζετε ότι ο συγκεκριμένος είναι όντως εκλεγμένος συνδικαλιστής στο κλαδικό συνδικάτο της Αργολίδας. Άρα λοιπόν δεν δικαιολογείται αυτό που είπατε ότι δεν γνωρίζω. Να έρθουμε λοιπόν στην ερώτηση τη συγκεκριμένη. Και έχει αξία η συζήτηση όταν πράγματι προχωρά ένα βήμα παραπέρα ή έρχεστε να απαντήσετε συγκεκριμένα για ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Αφορά λοιπόν η ερώτηση στην παράνομη λειτουργία της φαρμακοβιομηχανίας PharmaLine εδώ και 5 μήνες σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, ανηλυπώς και την ημέρα του Σαββάτου, χωρίς να έχει λάβει μέχρι σήμερα την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο Κοροπίου, σύμφωνα με όσα προβλέπει βέβαια ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Η παράνομη αυτή λειτουργία έχει καταγραφεί επαναλημμένως από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα μετά από παρεμβάσεις του κλαδικού συνδικάτου των εργαζομένων. Είναι προφανές, κύριε Υπουργέ, ότι όλο αυτό το διάστημα η συγκεκριμένη επιχείρηση παραβιάζει το καθιερωμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακοποθηκών που ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4 και το Σάββατο 8 με 14 σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα αυτών που διημερεύουν ως φαρμακαποθήκες. Ταυτόχρονα παραβιάζει η συγκεκριμένη επιχείρηση το ωράριο εργασίας των εργαζομένων που ορίζεται ανάλογα και από την κλαδική συλλογική σύμβαση μέχρι την τελευταία που έχει υπογραφεί, ενώ όπως γνωρίζετε, μετά τη μετενέργεια, αυτοί οι όροι αποτελούν ατομικούς όρους εργασίας των εργαζομένων στο συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι και οι ατομικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η επιχείρηση με τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν αυτούς τους όρους. Οι ατομικές συμβάσεις. Άρα λοιπόν και αυτές ακόμη ο εργοδότης τις παραβιάζει. Το αρμόδιο ΣΕΠΕ της Παλλήνης, όπου καταγγέλθηκε το θέμα από το Συνδικάτο των Εργαζομένων, δεν πήρε θέση για τη συγκεκριμένη εργοδοτική παραβίαση, παρόλο που είναι καθαρά τα πράγματα. Δηλαδή, να καλεί η επιχείρηση στους εργαζόμενους να δουλεύουν κάθε Σάββατο, τη στιγμή που δεν έχει αντίστοιχη άδεια λειτουργίας για τη συγκεκριμένη μέρα. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε, προκειμένου να διασφαλιστεί το ωράριο απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με την υπάρχουσα συλλογική σύμβαση και τους ατομικούς όρους σύμβασης των εργαζομένων στη συγκεκριμένη επιχείρηση, και να σταματήσει η παράνομη λειτουργία των φαρμακοποθηκών, γιατί είναι κι άλλες στην Αττική, όπως τη συγκεκριμένη επιχείρηση την ημέρα του Σαββάτου. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.